Πάμε να κάνουμε ποδαρικό ζωντανές συνδέσεις της σημερινής εκπομπής. Θα πάμε στον Άγιο Νικόλαο, καθώς εκεί ο Άγιος Βασίλης βλέπουμε και σχετικά πλάνα, και να ευχαριστήσουμε πολύ και τον κύριο Χάρη Αλεξάκη, αντιδήμαρχος πολιτισμού και αθλητισμού στον Άγιο Νικόλαο, που μας βοήθησε βέβαια για να έχουμε αυτά τα πλάνα. Πέταξε πάνω από τον Άγιο Νικόλαο. Άρωμα πρωτοχρονιάς, γιορτινό. Κύριε Αλεξάκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Χρόνια πολλά σε όλους. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Μέχρι και την τελευταία στιγμή, αλήθεια είναι, το κυνηγάτε πολύ στον Άγιο Νικόλαο. Παρά τις δυσκολίες της πανδημίας, παρά τα κρούσματα, παρά τους περιορισμούς που έρχονται, μέχρι και την τελευταία στιγμή να δώσετε έτσι μία νότα αισιοδοξίας. Η προσπάθεια όλων μας είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Λίγες στιγμές χαμόγελου και ξενιασιάς νομίζω ότι έχουμε ανάγκη μάλλον μας και τα παιδιά. Άρα καταφέραμε σε συνεννόηση με τον Άγιο Βασίλη να επισκεφτεί την πόλη μας από αέρος. Μια σύντομη διαδρομή όμως όσο χρειαζόταν για να δώσει έτσι λίγα χαμόγελα σε όλους μας. Μάλιστα. Για πείτε μας λίγο πώς προήλθε αυτή η έμπνευση να προχωρήσετε σε αυτή τη δράση. Εντάξει, οι συνθήκες μας ψάχναμε τρόπους πώς μπορούσαμε, γενικότερα διαχρονικά σκεφτόμαστε και ο Άγιος Βασίλης μας βοηθάει σε αυτό, εφάνταστους τρόπους να προσεγγίζει τον Άγιο Νικόλαο. Έτσι, ένας από τους τρόπους που κατά καιρούς είχαμε σκεφτεί και συζητήσει ήταν και αυτός. Άρα βρέθηκε η στιγμή και οι συνθήκες οι κατάλληλες, ώστε να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε. Βρέθηκαν οι κατάλληλοι άνθρωποι που μας βοήθησαν σε αυτό. Και χαρήκαμε για λίγη στιγμή, πέρασε ο Άγιος Βασίλης από την πόλη του Αγίου Νικολάου, από τη Λίμνη, από το παραλιακό μας κομμάτι. Οι αντιδράσεις, το feedback, κατά κάποιο τρόπο, αν μου επιτρέπετε τον όρο, εκεί των κατοίκων, ποιο είναι? Νομίζω ότι όλοι το απολαύσανε. Ξαναλέω, ήταν κάτι που δεν έχουμε συχνά την ευκαιρία να το βλέπουν. Έτσι, ήταν αρκετά θετικές οι αντιδράσεις. Ξαναλέω, συνυπολογίζοντας και τις συνθήκες που αντιμετωπίζουμε όλο αυτό το διάστημα, όλες τις ακυρώσεις, όλο τον προγραμματισμό των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και όλα αυτά που είχαμε σχεδιάσει να υλοποιήσουμε το προηγούμενο διάστημα. Άρα, νομίζω ήταν μια έτσι ευχάριστη νότα. Μας έκανε και έστω και τη χάρη ο καιρός εκείνο το κομμάτι, εκείνο το τμήμα της ημέρας να έχει καλό καιρό, και νομίζω οι εικόνες που βγήκανε νομίζω ότι είναι εντυπωσιακές. Μάλιστα, εντωμεταξύ μπαίνουμε και σε μια νέα καθημερινότητα κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε μπει, θα εισέλθουμε και στο 22 με τις δράσεις πολιτισμού. Μπαίνει μια ανωτελεία. Δεν ξέρω κατά πόσο επηρεάζει αυτό ο σχεδιασμός της κυβέρνησης και το δικό σας σχεδιασμό, καθώς γνωρίζω ότι προγραμματίζετε πράγματα αρκετά πιο πριν. Γενικότερα, οι δράσεις του ΠΑΟΔΑΝ και του Δήμου Αγίου Νικολάου, κάποιες από αυτές, επειδή είναι μεγάλης εμβέλειας και απαιτούν πολύ σχεδιασμό πριν για να μπορέσουμε να είναι άρτιες και να έχουν την επιτυχία που θέλουμε. Επομένως, ελπίζουμε έτσι, ότι οι δράσεις μας τώρα που έρχονται το καλοκαίρι κυρίως, που μεγάλες δράσεις, ότι δεν θα έχουμε φέτος οποιαδήποτε ζήτημα. Βέβαια, τα τελευταία δύο χρόνια πολλά έχουμε σχεδιάσει και πολλά έχουμε ακυρώσει και αναβάλει. Ελπίζουμε φέτος να είναι μια χρονιά που πραγματικά θα τελειώσει αυτό που ζούμε και θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ό,τι έχουμε σκεφτεί και να αναπληρώσουμε και το χαμένο έδαφος των δύο τελευταίων ετών. Κύριε Αλεξάκη, η δική σας ευχή έτσι για το 2021, για το 2022, ήταν μια δύσκολη χρονιά το 2021. Για το 2021 να πω να φύγει και να μην ξανάρθει. Ναι, νομίζω το 2022 εύχομαι να βρει όλους με υγεία. Έτσι, αυτό το αγάπη, και να αναλογιστούμε, να αξιοποιήσουμε τη γνώση, αυτό που περάσαμε τα δύο χρόνια, και να αναπληρώσουμε το χαμένο έδαφος σε όλα τα επίπεδα. Μάλιστα, το μεγάλο στοίχημα για την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Αθλητισμού στον Άγιο Νικόλαο, κύριε Αλεξάκη, ποιο είναι για το 2022? Τα βάρη μας, το έχουμε πει πολλές φορές, τα βάρη μας είναι ο ουρανός. Άρα αυτή τη στιγμή δύο χρόνια ζούμε μια λειψιδρία τελείως από πολιτιστικά και αθλητικές μεγάλες διοργανώσεις. Θα προσπαθήσουμε να πιάσουμε το κουβάρι εκεί που το αφήσαμε το 19. Με τα κρούσματα και με τη διαχείριση της πανδημίας δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω. Εντάξει, νομίζω ότι τις τελευταίες μέρες όλοι ξαφνιαστήκαμε. Υπάρχει και εδώ μια ανησυχία και μια κινητικότητα. Νομίζω αν υπάρχει κάτι θετικό είναι ότι ακόμα οι νοσηλείες και οι τέτοιες είναι ελαφριές. Όμως
προστατευόμαστε, εμβολιαζόμαστε και μπορούμε να κάνουμε, να προχωρήσουμε παραπέρα. Μάλιστα, και το μεγάλο στοίχημα βέβαια είναι να πείσουμε τη νέα γενιά να ασχοληθεί και να εμπνευστεί μετά μέσα από δράσεις αθλητισμού και πολιτισμού βέβαια. Νομίζω ότι όλη η νέα γενιά, όλοι πρέπει να μπορέσουμε να ασχοληθούμε με τα κοινά και την προσφορά προς τους, στην κοινωνία γενικότερα. Με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε δυνατότητα έχει ο καθένας και μπορεί να προσφέρει. Νομίζω ότι ένα από τα πράγματα που ανέδειξε αυτή η κρίση του κορονοϊού είναι ότι είδαμε αρκετά φωτεινά παραδείγματα κοινωνικής συνοχής και νομίζω ότι την έχουμε όλοι μας ανάγκη. Μάλιστα. Κύριε Αλεξάκη, να κλείσουμε λίγο. Καθώς στοίχημα βέβαια είναι και ο περίφημος θεματικός τουριστικός προορισμός και για τον Άγιο Νικόλαο, οι πληρότητες στα καταλήμματα της περιοχής με φόντο βέβαια την παραμονή της πρωτοχρονιάς και την επομένη. Ποιες είναι, πού κυμαίνονται? Νομίζω τώρα, επειδή ήταν οι συνθήκες τέτοιες, είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Αρκετά ξενοδοχεία έχουν κλείσει, πολλές και οι μαγαζιά εστίαση πλέον. Ενώ είχαν προγραμματίσει κάποιες δράσεις που θα μπορούσαν να πλαισιωθούν, νομίζω ότι τις ακυρώνε τώρα με τα νέα μέτρα. Άρα δεν μπορώ να πω ότι αυτή η περίοδος ήταν ικανοποιητική για τα δεδομένα του Αγίου Νικολάου. Ευελπιστούμε όμως ότι από την άνοιξη και μετά, που κατεξοχήν είναι ο Άγιος Νικόλαος μια καλοκαιρινός προορισμός, ότι θα αναπληρώσουν και εδώ το χαμένο έδαφος τον προηγούμενο χρόνο. Μάλιστα, κύριε Αλεξάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή χρονιά εύχομαι. Καλή χρονιά και σε εσάς, με υγεία, αγάπη, χαρά και αισιοδοξία. Ευχαριστούμε πολύ.